Επαφέ συντήρηση χαρακτηρίζουν διπλωματική κλήρη τη χωριστέ συναντή που θα έχει αύριο ο ΕΣΠΕΜ Παθέιντε αρχικά το πρωί με τον καθηγητή μου Σταφάκιν και ακολούθω το απόγευμα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Στην ουσία, όπω χαρακτηριστικά μα υπόθηκε, ο ειδικό σύμβουλο του Γενικού Γραμματέα επιχειρεί περισσότερο να κρατήσει ζεστό το momentum μέχρι και το δημοψήφισμα στην Τουρκία παρά ελπίζει σε αναβίωση του διαλόγου. Την ίδια στιγμή, εκμεταλλευόμενο το παραταμένο αδιέξοδο, αλλά και την εισήγηση του Πρόεδρου Σαζιάδε για βελτίωση τη μεθοδολογία των συνομιλιών, ο Νορβηγό Διπλωμάτη επιχειρεί να εξασφαλίσει ένα πιο ενεργό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη. Ένα ρόλο τουλάχιστον διαμεσολαβητή, που θα του επιτρέπει να καταθέτει ιδέε, γεφυρωτικέ προτάσει και διαδικαστικέ φόρμουλε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπω μάλιστα προκύπτει από τι χθεσινέ δηλώσει του Μουσταφά Κιτζή, ότι δηλαδή ο ενεργότερο ρόλο δεν θα πρέπει να φτάσει στα όρια τη επιδιαιτησία, οι επιδιώξει του αξιωματούχου των Εθνών είναι γνώση τη του κ είναι πω η διοκτησία τη διαδικασία θα πρέπει να παραμείνει σε κυπριακά χέρια και πω οι όποιε προσπάθειε θα πρέπει να κατευθυνθούν προ την τουρκική πλευρά καθώ ήταν αυτή που εγκατέλειψε το διάλογο και έχτοτε αρνείται να επιστρέψει. Σε σχέση με τη μεθοδολογία, υπενθυμίζεται πω ο πρόεδρο Αναστασιάδη είχε πολύ συγκεκριμένα εισηγηθεί τη συγκρότηση ενό τριπτύχου όπου θα καταχωρούνται χωριστά οι συγκλήσει ή ουσιώδη και οι μη ουσιώδει διαφορέ. Κατά την αυριανή συνάντηση, η οποία έχει οριστεί για τι 6 και 30 το απόγευμα, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία αναμένεται να μεταφέρει και τι ανησυχίε τη Λευκοσία για τη συνεχώ κλιμακούμενη επιθετική ρητορική τη Τουρκία και ειδικότερα τι απειλέ τη σε σχέση με τι επικείμενε έρευνε στην αποκλειστική οικονομική ζώνη τη Κυπριακή Δημοκρατία. Μόλι χθε υπενθυμίζεται σε άθρο του Τουρκική Εφημερίδα Σταρ, ο σύμβουλο του Τούρκου Προέδρου Τα σε θέματα οικονομία, Γιγίτ Μπουλούτ, ξεκαθάρισε πω κανεί δεν πρέπει να αναμένει από την Τουρκία να κάνει βήματα στο Κυπριακό όσο συνεχίζεται η κρίση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πήραμε πίσω την Κύπρο, ποτίζοντα το χώμα με το αίμα μα. Αν υπάρχει κάποιο που θέλει να την πάρει, α πληρώσει με το ίδιο αντίτιμο. Ορίστε, άντε Ολλανδία, Γερμανία και Ελβετία, να ζει που επιτεθήκατε με αστυνομικά οχήματα εναντίον των γυναικών και των παιδιών και βάλατε του σκύλου να επιτεθούν στα αδέλφια μα. Αν τολμάτε, λάτε. Η Κύπρο είναι εκεί. Και αυτά, όπω είπε, θα πρέπει να τα ακούσουν όσοι χαράζουν χάρτε για την Τουρκία και την Κύπρο.